την επικαιρότητα, αμέσως μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, θα μας κάνει έναν απολογισμό και θα μας μιλήσει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Χωρίς να καθυστερώ περισσότερο, κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ θερμά την έκκληση. Θέλετε επικαιρότητα που για μένα όμως είναι και άρρηκτα συνδεδεμένο και με ένα από τα διακηρύγματα των ευρωεκλογών. Για όσους δεν με γνωρίζουν, διευθυντή στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Θράκη. Το αντικείμενό μου είναι η ανάλυση εξωτερικής πολιτικής με έμφαση στην Τουρκία, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχολούμαι 20 χρόνια με αυτά τα ζητήματα, τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Ακαδημία, αλλά και στην άσκηση πολιτικής σε μια σειρά από υπουργεία, αλλά και δουλειά στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και το συλλογικό ευρωπαϊκό συμφέρον αλλά και συμφέρον της Δύσης σε αυτήν το περιφερειακό υπόσχημα της Ανατολικής Μεσογείου που πλέον η χώρα μας αλλά και άλλες χώρες όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ είμαστε παράγοντες σταθερότητας και το κυριότερο είμαστε από τους βασικούς παράγοντες της ισορροπίας της δυνάμεων. Μεταξύ άλλων για να αναχαιτίζουν όχι μόνο την Τουρκία αλλά και τους αναθεωρητές από όπου και αν προέρχονται. Αυτή η αλλαγή μας πρέπει να συνεχιστεί. Γι' αυτό και καλούμαστε όλοι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία και τον πρόεδρό της ως ότου. Μετά από τις επιτυχημένες διαπραγματεύσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο εγγυάται πολλά χρόνια ωφέλιμης και χειροπιαστής ανάπτυξης και τα λεφτά πρέπει να πιάσουν τόπο να συνεχιστεί η δουλειά, να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα ζητήματα, όπως είπα, της ασφάλειας και της άμυνας, με μια Ελλάδα ακόμα περισσότερο ενεργητική, εξωστρεφή, αξιόπιστη δια της αλλαγής παραδείγματος που έχει πετύχει, προκειμένου τι να διεκδικούμε συνεχώς το κάτι παραπάνω για τον τόπο μας. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο για την τελευταία συνάντηση του Προέδρου με τον Γιώργο Μητσοτάκη, όπως ήταν και χθες στην περιοχή και έκανε και κάποιες αναφορές. Ειδικοί λένε ότι ήταν η πιο δύσκολη συνάντηση ίσως των τελευταίων περίοδων. Λόγω της Μέσης Ανατολής. Θέμα και το οποίο άλλωστε θα αναπτύξετε σήμερα. Τα θέματα της Μέσης Ανατολής και ειδικά θέλετε το γεγονός ότι για μας, για την Ελλάδα, πολύ καθαρά, τουλάχιστον για την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, ασφαλώς και για μένα, η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Νομίζω οι θέσεις του κυρίου Ερντογάν απλώς έρχονται να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο το ρήγμα που υπάρχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω σε αυτό το θέμα. Πολιτισμένα οι δύο ηγέτες συμφωνήσαν ότι εξακολουθούν να διαφωνούν για μια σειρά θεμάτων. Αυτό όμως που πρέπει να υπογραμμίσω εκ νέου είναι ότι η Τουρκία έχει λόγους σε αυτό το διάστημα, θα δούμε για πώς θα συνεχίσει, να μην υπάρχει ένταση επί του πεδίου, να συνεχίσει αυτή η τακτική της αναδίπλωση. Και εδώ θέλω να θυμίσω κάτι που γυρνά και σε προηγούμενη τοποθέτησή μου. Μεταξύ άλλων, όλες αυτές τις περιπέτειες που μπλέχτηκε η Τουρκία τα τελευταία χρόνια δια του γεωπολιτικού αναθεωρητισμού την οδήγησαν στο να χάσει τον έλεγχο της οικονομίας της και το κυριότερο σήμερα που μιλάμε να έχει χάσει τον έλεγχο του εθνικού της νομίσματος. Στην Τουρκία πιο πολύ σήμερα συζητάμε για το δολάριο και το χρυσό παρά για την τουρκική λίρα. Να γιατί σας λέω οικονομία και ασφάλεια αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από εκεί και πέρα, επειδή κάποιος θα ρωτήσει, ωραία, και τι κερδίζει η Ελλάδα από όλο αυτό, πέρα από το να μην υπάρχει ένταση επί του πεδίου, το γεγονός ότι όντως υπάρχουν συμφωνίες θετικού αθροίσματος σε τομιακές πολιτικές όπως ο τουρισμός, ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών, ειδικά μετά από ό,τι ζήσαμε στο Εύρο, που εκεί τεσταρίστηκε το σύστημα και ήταν ένα παράδειγμα απολύτως επιτυχημένο για εμάς. Και να θυμίσω εδώ πέρα ότι η Ελλάδα, επειδή η Τουρκία έχει σηκώσει χειρόφρενο σε αυτά τα θέματα, εμείς δεν έχουμε σηκώσει χειρόφρενο ούτε στο φράχτη, ούτε στα οπλικά συστήματα. Συνεχίζουμε κανονικά τη δουλειά μας και όπως είπα, τη βέλτιστη σύμπλεξη εθνικών με διατλαντικά συμφέροντα. Διότι κακά τα ψέματα αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί και προς την ελληνική κοινή γνώμη. Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή γεωπολιτικά αναβαθμισμένη, περισσότερο από ποτέ άλλοτε από το τέλος του ψυχρού πολέμου, ειδικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Άρα η πρόληψη του Αιγαίου είναι τελείως διαφορετική για την Δύση. Αυτό ωφελεί τη χώρα μας, να έχουμε όμως να μην δύναμος ανασφαλής και μικρός. Η Ελλάδα πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση, εξωστρέφεια και ειδικά στην περίπτωση του κ. Ερντογάν και του μοντέλου διακυβέρνησης στην Τουρκία, είναι ένας λόγος παραπάνω να υπάρχει ένα διαμεσολάβητο κανάλι επικοινωνίας που θα μπορεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός να μεταφέρει τα μηνύματά του αφιλτράριστα, αδιαμεσολάβητα, κρυστάλλινα, χωρίς κανέναν, αν θέλετε, ενδιάμεσο. Προκειμένου, ακόμα και αν δεν επιλύονται τα ζητήματα, τα εκεί θα κινηθούμε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε διαφορές μας. Αν αυτό δεν πετύχει, ένας λόγος παραπάνω απέναντι σε εταίρους που λένε συζήτα τώρα, βλέπεις δύο πολέμους έχουμε. Λέμε, κοιτάξτε, εμείς συζητάμε, προσπαθούμε να τους εκλογικεύσουμε, δεν αλλάζουν μυαλά. Οπότε έλα εδώ για το κάτι παραπάνω όσον αφορά την κατανομή των βαρών και το τι έχουμε μπροστά μας για τα χρόνια που έρχονται. Να συνεχιστεί η προσπάθειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Όντως οι δεσμοί μου με τη Θράκη είναι ιδιαίτεροι και είναι και ένας από τους λόγους που αποδέχτηκα την δυνητική πρόταση του Πρωθυπουργού.
Και για να το συνδέσω λίγο με το σημερινό θέμα της συζήτησης μας, θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή για τα λειτουργικά. Ενδεχομένως κάποιοι να με γνωρίζουν από τις παρεμβάσεις μου στο δημόσιο διάλογο. Ήταν Οκτώβριος, ήμασταν σε ένα συνέδριο στην Τουρκία, έτσι από τα πρώτα που έχουμε σε αυτήν την περίοδο που υπάρχουν και επαφές στα θέματα χαμηλής πολιτικής μεταξύ άλλων και με μελών της Ακαδημίας και συναδέλφων μου. Ήταν συνάδελφοι δημοσιογράφοι από την Καθημερινή και νομίζω ήταν το πρωί στο ξενοδοχείο, εγώ λίγο προετοίμαζα γιατί ήμουν συντονιστή σε ένα πάνελ, οπότε το είχα βάλει στο χωρίς ήχο γιατί έβλεπα λίγο τις σημειώσεις μου.